αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας, τι πρέπει να αναμένουμε στον Κυπριακό. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Γεωργίου. Χρήστο, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κάνει λόγο για καταλυτικές εξελίξεις που έρχονται στο Κυπριακό τον Οκτώβριο. Θα έλεγα κάποιος ευθυνδίας ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά παρόλα ό,τι θα συμβαίνουν γύρω μας, Μιχάλη, δυστυχώς, η πλευρά μας είναι αναγκασμένη αυτό το διάστημα να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας φαίνεται εκ των υστέρων αδιέξοδης πολιτικής για να μην απολέσει το κράτος μας κυριαρχία στις θάλασσες. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αλλά και να μην βρεθούμε προτεράστιων δυσμενών εξελίξεων στα Βαρόσια. Η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχασε πολύτιμο χρόνο για να προηγηθεί των εξελίξεων μέσω της διπλωματίας. Σήμερα επιστρέψαμε στη θέση ότι είμαστε έτοιμοι για επανάληψη του διαλόγου. Το λέει συνεχώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και μάλιστα από εκεί που σταμάτησαν στον Γκραν Μοντανά. Είναι βεβαίως σωστή αυτή η θέση. Αλλά εμφανίζεται ετεροχρονισμένα, τουλάχιστον με τα γεγονότα σήμερα. Γιατί για αρκετό καιρό μετά τον Γκραν Μοντανά η πλευρά μας είχε τη δυνατότητα να επικυρωποιήσει το στόχο. Αλλά η πλευρά μας προτίμησε να ξοδέψει άσκοπα τον χρόνο, εκφράζοντας είτε με φάνταστες ιδέες, είτε επιχειρήσαμε μπλόφες με ιδέες δύο κρατών. Θυμάστε την όλη τη συζήτηση που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Υπερβάλαμε στη δημιουργία των τριμερών για να θωρακίσουμε την ΑΟΣ μας και φτάσαμε στο σημείο να μας λέει η Τουρκία ότι θέλουμε να αποκλείσουμε τους Τουρκοκύπριους από το φυσικό αέριο, αλλά και να αποκλείσουμε την ίδια την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο. Αν, Μιχάλη, η ξαφνική στροφή της κυβέρνησης, του Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος πάντα μιλά την κατάλληλη στιγμή, ότι θα έρθουν εξελίξεις στο Κυπριακό σε μια πολύ βεβαρημένη περίοδο, δεν είναι απλώς μια υπεκφυγή για τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιπέσει η πλευρά μας, τότε είναι μια εξόφθαλμη παραδοχή, κατά την εκτίμηση μου, ότι τα τελευταία χρόνια δεν παίξαμε στο μέτωπο του ορθολογισμού, αλλά στο μέτωπο των ερασιτεχνισμών και του βλέποντας και κάνοντας. Και αυτό αποτελεί πραγματική παραδοχή ήττας της πολιτικής πρακτικής της πλευράς μας. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Δείτε σε λίγο. 5 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν σήμερα, τα 2 με ταξιδιωτικό ιστορικό. Νύχτα αναστάτωσης και επεισοδίου.